Υποτονική ήταν σήμερα η κίνηση στους εμπορικούς δρόμους της Κρήτης. Μικρομεσαίοι έμποροι, αν και είχαν τη δυνατότητα να ανοίξουν τις επιχείρησεις τους, στην πλειοψηφία τους δεν ανταποκρίθηκαν. Αντίθετα, κανονικά λειτουργήσαν τα καταστήματα μεγάλων εταιριών αθλητικών ειδών, ένδυσης και ηλεκτρικών συσκευών. Δεν τα βλέπω ανοιχτά. Τα περισσότερα είναι κλειστά. Φαίνεται προφανώς ότι όποιος έχει ανάγκη ανοίγει τελικά την Κυριακή. Πάντως η δική μου άποψη είναι τις Κυριακές κλειστά τα μαγαζιά. Στην Οδό Μουσούρων, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης των Χανίων, η εικόνα σήμερα δεν διέφερε από αυτήν μια συνηθισμένη Κυριακή. Οι πολίτες απολάμβαναν τη βόλτα τους και ελάχιστοι ήταν εκείνοι που προχώρησαν σε αγορές. Μια βόλτα κατεβήκαμε για καφέ. Για το γεγονός ότι κάποια καταστήματα σήμερα μπορούν να είναι ανοιχτά, σας βρίσκει σύμφωνο? Επιλογή τους είναι. Ελεύθερο επάγγελμα κάνουν, ό,τι θέλουν αποφασίζουν. I would think when they have a cruise ship in, they should open some more. They can make some money. But I understand they're closed on Sundays. Rest day. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο Ηράκλειο, με τον κόσμο να περπατά στις εμπορικές οδούς και τους επιχειρηματίες που επέλεξαν να ανοίξουν τα καταστήματά τους να καταγράφουν χαμηλές πωλήσεις. Κάτω τα χέρια από τις Κυριακές. Δεν έλειψαν πάντως οι διαμαρτυρίες από μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου που βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια μαζί με εργαζόμενους, αντιδρώντας το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Δεν θέλουμε να ανοίγουμε καμία Κυριακή το χρόνο. Η Κυριακή είναι για μας, είναι για τα παιδιά μας. Νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες μέρες φτάνουν μια χαρά για να ψωνίζει ο κόσμος. Τόσο ή άλλως, το ζήτημα σήμερα δεν είναι αν τα καταστήματα είναι ανοιχτά τις Κυριακές για να μπορέσει να ψωνίσει κάποιος, αλλά είναι αν έχει χρήματα. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποίησε και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων στην Οδό Μουσούρων. Εμείς θεωρούμε ότι η σημερινή μέρα πρέπει να είναι αργία. Βέβαια, για τη μεγαλοεργοδοσία του κλάδου, για τους μεγάλους επιχειρηματίες, είναι μια καλή ευκαιρία για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Καθώς είναι και η σημερινή μέρα μια ευκαιρία για να συνεχίσει τετραήμερο ύστερα από Black Friday. Ακολουθεί η Cyber Monday για να ξεκαρτάρουν το εμπόρευμά τους. Οι εμπόροι της Κρήτης στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην εορταστική περίοδο, ευελπιστώντας σε τόνωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος των καταναλωτών.